ένα πέρα για πέρα παράνομο καθεστώ, εντό του οποίου επιχειρείται να αντιμετωπιστεί από μερίδα εργοδοτών η σημαντική έλλειψη εργατικών χεριών στα ξενοδοχεία, περιγράφουν συνδικαλιστέ που ούτε λίγο ούτε πολύ σημειώνουν ότι και φέτο κάνουν την εμφάνισή του ποινικέ ρήτρε που καλούνται να υπογράψουν οι εργαζόμενοι ότι δεν θα εγκαταλείψουν την εργασία του στα μέσα τη σεζόν και ότι αν το πράξουν θα γυρίσουν ένα μισθό πίσω. Σε αυτή η ώρα είναι καταχρηστική, δεν είναι σύνομη ε, και δεν πρέπει να επιβάλλονται. Είναι ανεπίτρεπτο, είναι ένα φαινόμενο που το είχαμε δει και στο παρελθόν. Κάναμε τι απαιτούμενε ενέργειε στο προηγούμενο ξενοδοχείο και πάρθηκαν πίσω. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Δεν υπάρχει νομοθεσία που να καλύπτει αυτή τη διαδικασία. Για διανόητες λογικέ που κάθε άλλο παρά διασφαλίζουν την ομαλότητα στην εργασία των ξενοδοχοϊπαλληλών, κάνουν λόγο οι συνδικαλιστέ. Άλλωστε, όπω τονίζουν, με τέτοιε ρήτρε το μόνο που καταφέρνουν είναι αντί να μένουν οι εργαζόμενοι να φεύγουν μια ώρα αρχίτερα. Σίγουρα αυτό εξοργίζει του εργαζόμενου, εξοργίζει και εμά σαν συνδικαλιστέ. Και πραγματικά οι εργαζόμενοι, όταν την χάνουν τέτοια μεταχείριση, πρέπει να το καταγγέλουν άμεσα. Λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικέ αν θέλουμε να κρατήσουμε τον κόσμο. Εκτό αν δεν θέλουν το, 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 τουρισμό να είναι διαχρονικά και να είναι ό,τι γίνει μόνο για ένα-δύο χρόνια. Να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη στον τουρισμό αυτή τη στιγμή. Στο τομέα του τουρισμού. Έτσι, με αυτέ τι ενέργειε, θα φέρουμε κόσμο ώστε να στο να στο, δουλέψει στον τουρισμό. Εκτό από τι ποινικέ ρήτρε, φέτο την εμφάνισή του μέσα στι ατομικέ συμβάσει, κάνουν συμφωνίε και για τη φύση τη εργασία. Αφού προκειμένου να μπορέσουν με λιγότερο προσωπικό να κάνουν τη δουλειά του, υπάρχουν εργοδότε που μέσα στα υπογραφόμενα ζητούν οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε μια ειδικότητα να κάνουν εργασίε και μια δεύτερη ή και μια τρίτη. Αυτό λέγεται βλαπτική μεταβολή. Και πρέπει οι εργαζόμενοι να μην κάνουν αυτέ τι εργασίε που του υποβάλλει η διεύθυνση. Καλύπτει δύο και τρία κενά. Και μπορεί να κάνει και άλλου είδου εργασία. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιο μάγειρα και να καλύψει και θέμα μπουφέ, θέμα σερβι. Δυστυχώ υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Το μήνυμα είναι ότι να μην διστάζουν οι εργαζόμενοι, να απευθύνονται στα συνδικάτα του, να απευθύνονται στο εργατικό κέντρο ε, για τέτοιου είδου συμπεριφορέ. Με αφορμή πάντω στην αποκάλυψη τη Κρήτη TV ότι τα τελευταία χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμό των ανήλικων που εργάζονται στον χώρο του τουρισμού, το μήνυμα που στέλνουν συνδικαλιστέ είναι σαφέ. Ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν εκτό των άλλων τα σπασμένα των ελήψεων να τα πληρώσουν έφηβοι περιγράφοντας ότι υπάρχει ξεκάθαρη νομοθεσία που προβλέπει και ρυθμίζει τους όρους και τις συνθήκες εργασίας ανηλίκων. Δεν θα επιτρέψουμε στους εργοδότες να εκταλεύονται αυτά τα ανήλικα παιδιά. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να εργαστούν. Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να... να νομίζουμε όλοι μα και οι δύο εργαζόμενοι ότι έχουμε έναν ανήλικο εργαζόμενο και πρέπει να τον έχουμε όπω είναι οι υπόλοιποι.